Με τον καλύτερο τρόπο επισφραγίστηκε η σημερινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Εμμύρη του Κατάρ στη Ντόχα. Ο Ταμίν Μπιν Χαμάτ Αλθανή έδωσε εντολή για κάθοδο πολυμελούς αντιπροσωπείας Λιάν Συντόμο στην Κύπρο, η οποία θα εξετάσει θέματα επενδύσεων στο νησί. Αποδεικνύεται αυτό το ενδιαφέρον από το γεγονός ότι ήδη έχει δοθεί εντολή από πλευράς του Εμμύρη του Κατάρ στην αρχή επενδύσεων και σε άλλους τεχνοκράτες και εμπειρογνώμονες του Εμμυράτου, όπως τις επόμενες εβδομάδες αποστολή έλθει στην Κύπρο για να διερευνήσει πιθανότητα επενδύσεων. Η προσέλκυση επενδύσεων ήταν ο πρωταρχικός στόχος του ταξιδιού του Προέδρου Αναστασιάδη στο Κατάρ, ιδιαίτερα από μια χώρα η οποία θεωρείται παγκόσμιος επενδυτικός παράγοντας. Είναι γνωστές οι επενδύσεις του Κατάρ ανά τον κόσμο. Ελπίζουμε ότι έχουμε δώσει σαφώς τα συγκεκριμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει σήμερα η Κύπρος ως επενδυτικός προορισμός. Υπάρχουν και υπάρχει ενδιαφέρον στα θέματα τουρισμού, στα θέματα υπηρεσιών, στα θέματα της υγείας, ιχθυοκαλλιέργειας. Μάλιστα, ο Εμμύρης φαίνεται να επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για το θέμα των ημικρατικών οργανισμών. Και για το θέμα των αποκρατικοποιήσεων υπήρξε ενδιαφέρον. Επαναλαμβάνω ότι δεν μπορεί μέχρι τώρα να λεχθεί κάτι συγκεκριμένο, γιατί θα έχουμε επίσκεψη από συγκεκριμένη ομάδα του Κατάρ στην Κύπρο για να διερευνήσει όλα τα ενδεχόμενα και όλες τις πιθανότητες. Λίγο νωρίτερα στην παρουσία των δύο ηγετών έπεσαν υπογραφές για μια διακρατική συμφωνία και τρία μνημόνια συναντήληψης, ενισχύοντας τις σχέσεις των δύο χωρών. Συγκεκριμένα υπογράφηκαν Συμφωνία για συνεργασία στις νομικές υποθέσεις, Μνημόνιο συναντήληψης στον τομέα της εκπαίδευσης, Μνημόνιο συναντήληψης στον τομέα της ενέργειας και Μνημόνιο συναντήληψης στον τομέα της αφαλάτωσης, της επεξεργασίας λιμάτων και επαναχρησιμοποίησής τους. Βέβαια, η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Υπουργικής Αποστολής έχει και μια άλλη εξίσου σημαντική διάσταση. Είναι ότι με την προβολή της Κύπρου προωθούνται, θα έλεγα, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες κυπριακών εταιριών στην περιοχή του Περσικού Κόρπου και ειδικά στο Κατάρ. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, συνοδευόμενος από την Κυπριακή Αντιπροσωπεία, μετέβη το πρωί στο παλάτι, όπου έγινε δεκτός από τον Ταμίν Μπιν Χαμάτ Αλθανή στην παρουσία γήματος, το οποίο απέδιδε τιμές. Μετά την κατηδίαν συνάντησή τους, παρακάθισαν σε διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος είχε συνάντηση και με εκπροσώπους της Αρχής Επενδύσεων του Κατάρ, ενώ μαζί με τη σύζυγό του επισκέφθηκαν το Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης στην Ντόχα.